κύριοι βουλευτές, η πρόταση της πιστείας που υπέβαλε η εξωματική αντιπολίτευση έχει ένα προφανές και απλό νόημα. Να ακυρώσει την επικοινωνιακή απάτη στην οποία βασίζεται η κοινοπραξία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ διαφωνούν με τη συμφωνία για το όνομα, αλλά στηρίζουν με πάθος την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό που την διαπραγματεύτηκε, την συνομολόγησε και θα την υπογράψει, δεσμεύοντας την χώρα άμεσα και προκαταβολικά πολύ πριν η συμφωνία έρθει στη Βουλή για κύρωση. Γιατί η συμφωνία θα έρθει στη Βουλή για κύρωση μήνες αργότερα, αν έρθει, εκ των υστέρων, σε άλλα συμφραζόμενα, χωρίς τότε να είναι εφικτή οποιαδήποτε βελτιωτική παρέμβαση. Το υπερπατριωτικό αυτό τέχνασμα που απευθύνεται στο ευρύτερο ακροατήριο της συντηρητικής παράταξης προφανώς και ακυρώνεται με τη θετική ψήφα των ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση, δηλαδή στον Πρωθυπουργό που δια της θετικής αυτής ψήφου θα υπογράψει την συμφωνία. Το νόημα που εγώ θέλω να δώσω στην πρόταση της πιστείας, την οποία βεβαίως και υπερψηφίζουμε ως κόμμα, αλλά την υπερψηφίζω και εγώ με ιδιαίτερη έμφαση, είναι ευρύτερο. Είναι η απάντηση σε αυτό που συμβαίνει στην χώρα τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι η απάντηση στον κομπασμό, στον τυχοδιοκτισμό, στην ακύρωση της έννοιας των λέξεων, στην ακύρωση κάθε πολιτικής αρχής και αξίας μέσα από ένα αριστερό αμάλγαμα, αριστεροδεξιό αμάλγαμα. Είναι η απάντηση στη συστηματική απαξίωση και αλλίωση των θεσμών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Είναι η απάντηση στην χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Η πρόταση της πιστείας, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι και την ψηφίζω, είναι απάντηση στο ασύλληπτο πολιτικό θράσος του κυρίου Τσίπρα που εμφανίζεται ταυτοχρόνως με καταπληκτική άνεση ως ομογάλακτος μεγάλος αδελφός του κυρίου Καμένου, ως προστάτης της μνήμης και του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, ως τιμητής και ρυθμιστής ταυτόχρονα των εσωτερικών καταστάσεων, συσχετισμών και σχέσεων και στη Νέα Δημοκρατία και στο κίνημα αλλαγής. Η δική μου ψήφος στην πρόταση της πιστείας συνιστά απάντηση στην απόπειρα διαμόρφωσης μιας εικονικής πραγματικότητας, σύμφωνα με την οποία ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει ότι βγάζει δήθεν την χώρα από τα μνημόνια, ενώ την οδήγησε ταπεινωμένη στο όριο της ασύνταχτης χρεοκοπίας και στο τρίτο μνημόνιο, δηλαδή σε μια δευτερογενή οικονομική κρίση που κρατάει 3 χρόνια, που έχει βλάψει σε βάθος τη χώρα, οι επιπτώσεις της οποίας θα κρατήσουν δυστυχώς επί δεκαετίες, χωρίς να μπορούμε να γυρίσουμε τώρα με την υποτιθέμενη λήξη του μνημονίου εκεί που ήταν η χώρα το Δεκέμβριο του 2014, στην δυναμική που είχε αποκτήσει. Και δεν θα αναφερθώ σε αυτά που ψηφίστηκαν χθες, στα νέα δημοσιονομικά μέτρα, τις βαριές δεσμεύσεις, όχι μόνο μέχρι το 2022, αλλά μέχρι το 2060. Και βεβαίως, το νόημα που εγώ δίνω στην πρόταση της πιστείας αφορά τη σύγκρουση 2 αντιλήψεων ως προς την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Η μία αντίληψη είναι εξωτερική πολιτική στο όνομα του εθνικού συμφέροντος, αναζητώντας ενιαία και σταθερή εθνική γραμμή και ευρύτερες συνενέσεις. Η άλλη αντίληψη είναι στο όνομα δήθεν συνενέσεων, τις οποίες τις αποκρούν αντί να τις επιζητούν πραγματικά, ο διχαστικός τακτικισμός, η χρήση της εξωτερικής πολιτικής ως μοχλού εσωτερικής πολιτικής, ως μεθόδου προετοιμασίας συγκρουσιακού κλίματος καθοδόν προς τις εκλογές. Γιατί όλα αυτά σε σχέση με την καθυστερημένη κύρωση συνδέονται με το κλίμα που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνηση εν ώψη των εκλογών και καθοδόν προς τις εκλογές, κλίμα που δεν μπορεί να στηριχθεί στην οικονομία, αλλά θα στηριχθεί στον εκβιασμό των θεσμών,
στην αλλίωση της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος και στην παραφθορά της εξωτερικής πολιτικής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχω μια σταθερή θέση την οποία έχω κατ' επανάληψη διατυπώσει. Είναι η ενιαία εθνική θέση από τον Απρίλιο του 1993. Ναι, χρειάζεται συμβιβαστική λύση με τη γειτονική χώρα. Ναι, η λύση είναι ένα σύνθετο όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό. Ναι, πρέπει το όνομα αυτό να χρησιμοποιείται έργα όμνες και εσωτερικά και διεθνώς. Ναι, αυτό πρέπει να θεμελιωθεί σε μια διεθνή συμφωνία επί τη βάση και δυνάμει της οποίας πρέπει να αναθεωρηθεί το σύνταγμα της γειτονικής χώρας, όπως έγινε με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, επί τη βάση της οποίας αναθεωρήθηκε σε αρκετά σημεία το σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Αυτά τα έχω πει άλλωστε δύο φορές ως Υπουργός Εξωτερικών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αλλά δεν ήμουνα, λέω παρεμπιπτόντος, απλώς Υπουργός Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ήμουν και κυβερνητικός εταίρος. Ήξερα πάρα πολύ καλά ποια είναι η ενιαία και διαχρονική θέση της χώρας και δεν χρειαζόμουν έγκριση του κυρίου Σαμαρά ως Πρωθυπουργού προκειμένου να διατυπώσω την δική μου θέση ως κυβερνητικού εταίρου Υπουργού Εξωτερικών και εκπροσώπου της χώρας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως, λέγαμε πάντα ότι αναπόσπαστο στοιχείο μιας λύσης λειτουργικής, βιώσιμης και ασφαλούς για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα είναι η ακύρωση κάθε αλυτρωτισμού με την έννοια της ιδεολογικής χρήσης της ιστορίας. Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη συμφωνία εστιάζεται κυρίως σε τρία σημεία. Στο γεγονός ότι η ηθαγένεια, ενώ είναι νομικός δεσμός του πολίτη με το κράτος, προσδιορίζεται ως μακεδονική, Macedonian, κάθετος citizen of the Republic of North Macedonia. Ο Αλβανός πολίτης θα έχει ηθαγένεια μακεδονική ή απλώς την ηθαγένεια του πολίτη της Βόρειας Μακεδονίας, όπως είναι το ακριβές. Το άλλο παραπέμπει σε μία εθνοτική αντίληψη και αναγνώριση. Το ισχύον σύνταγμα της γειτονικής χώρας του άρθρο 4 καθορίζει την ηθαγένεια έτσι περιγραφικά, ως πολίτης της χώρας αυτής, όχι ως Macedonian. Εμείς τους δίνουμε εδώ κάτι που δεν το προβλέπει το ισχύον σύνταγμά τους. Και η γλώσσα είναι μακεδονική, σλαβική, με κυριλική γραφή. Ναι, αλλά έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει στο διάγγελμά του επί τη εξαγγελία της συμφωνίας η ελληνομακεδονική γλωσσική κληρονομιά δεν φύγεται από την γλώσσα των γειτόνων. Η ελληνομακεδονική, έτσι το λέμε. Αν φτάσουμε να το πούμε ελληνομακεδονική, τότε αν μη τι άλλο, η άλλη γλώσσα είναι σλάβο-μακεδονική. Και φυσικά δεν έχει αναγνωριστεί το 1977. Το τρίτο κρίσιμο σημείο είναι ο προβληματικός συγχρονισμός των ενεργειών, ιδίως σε σχέση με την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Διότι η γειτονική χώρα καλείται από το ΝΑΤΟ προς ένταξη και το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο αποφασίζει την ένταξη τώρα, πριν την έναρξη ισχύως της συμφωνίας. Το πρωτόκολλο ένταξης συνάπτεται και αρχίζει να κυρώνεται από τα 29 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα περιμένει τελευταία να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Αλλά όταν θα έρθει η Ελλάδα να κυρώσει την σύμβαση αυτή και μαζί και το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ, θα είναι αργά. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι βελτιώσεις πρέπει να γίνουν τώρα. Μετά την υπογραφή δεν υπάρχει δυστυχώς περιθώριο βελτιώσεων. Διότι όταν μετά από μήνες στην παρούσα Βουλή ή ίσως σε άλλη Βουλή με άλλο συσχετισμό έρθει η συμφωνία αυτή για κύρωση, εάν οι γείτονες έχουν κάνει όλα όσα πρέπει να κάνουν, το δημοψήφισμα με θετική έκβαση, την αναθεώρηση του συντάγματος, τον σεβασμό των ευαισθησιών, δεν θα υπάρχει περιθώριο η Βουλή των Ελλήνων να ζητήσει τότε βελτιώσεις επί του κειμένου της συμφωνίας, η οποία σε πάρα πολλά σημεία προενεργεί, ενεργεί πριν από την τυπική θέση σε ισχύ.
Γι' αυτό είπα, διαβάστε με τους συμβούλους σας πολύ προσεκτικά το τι λέει η Σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών. Άρα, είναι άλλο η ακρίβεια και η δικαιοσύνη και η ειλικρίνεια στην αντιμετώπιση θεμάτων εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ευαισθησίας. Αυτό που κάνουμε εμείς. Αυτό που το έχουμε πληρώσει πανάκριβα αναλαμβάνοντας κόστος. Και άλλο, το να παίρνεις ένα momentum πολιτικό που είναι πράγματι θετικό για την επίλυση του προβλήματος και να το χρησιμοποιείς με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό για να δημιουργήσεις προβλήματα στην αντιπολίτευση, για να δημιουργήσεις συγκρούσεις και μέτωπα πλαστά και όχι για να οικοδομήσεις πραγματική εθνική συνένεση. Ζητώ, απαιτώ και σε τελευταία ανάλυση ως Έλληνας πατριώτης παρακαλώ την κυβέρνηση να φροντίσει να βελτιώσει το κείμενο στα σημεία εκείνα τα οποία είναι ανοιχτά στο μέλλον σε κακή χρήση και μπορούν να γίνουν πηγές προβλημάτων, διότι ανεξαρτήτως της νομικής συζήτησης η υπογραφή, εφόσον συντελεστεί, δεσμεύει και εγκλωβίζει τη χώρα σε ένα τετελεσμένο και μετά δεν θα έχουμε περιθώρια να επέμβουμε ώστε να διασφαλίσουμε την καλή γειτονία, την ειρήνη, την περιφερειακή σταθερότητα, την ασφάλεια, την πρόοδο, την ανάπτυξη και όλες τις αξίες στο όνομα των οποίων βεβαίως αγωνιζόμαστε και ως πολιτικές δυνάμεις και ως άτομα αλλά και ως έθνος. Σας ευχαριστώ.